Μετά. Okay. Είναι, δεν είναι για τις νομοτεχνικές. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, κανένας δεν θριαμβολογεί εδώ μέσα, αλλά και κανένας δεν διατυπώνει τη σκέψη ότι φεύγουμε από ένα καθολικό σύστημα προστασίας, το οποίο υποτίθεται ότι υπήρχε, και πάμε σε ένα περιορισμένης προστασίας, όπως λέγεται. Και θα ήθελα να το διαπιστώσουμε ευθέως. Θα απευθυνθώ στη Νέα Δημοκρατία με το μορατόριουμ και το νόμο του Χατζηδάκη. Δεν ήταν 36.000 ευρώ το όριο του εισοδήματος? Πάνω από αυτό υπήρχε προστασία? Άρα το μορατόριουμ απευθυνόταν στις 36.000 ευρώ. Αν θυμάμαι καλά, αυτό είναι και το όριο στο νόμο που προτείνουμε. Να απευθυνθώ στο νόμο Κατζέλη, Πασόκ, ή με τον κωδικό, αποφασίστε πώς θέλετε να τον αποκαλούμε, και να σας θέσω το πραγματολογικό ερώτημα. Προστάτευε αυτός ο νόμος ένα νοικοκυριό, ας πούμε, που είναι πάνω από το 80%, το οποίο έχει ένα ακίνητο στο 160.000 ευρώ αξία, αλλά δίπλα σε αυτό έχει αυτή η κοινωνική ομάδα ακίνητα αξίας 406.000 ευρώ? Καταθέτω στα πρακτικά τη διανομή εισοδήματος, τη διανομή εισοδήματος των δανειοληπτών, την αξία του ακινήτου πρώτης κατοικίας και το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει κάθε νοικοκυριό στην ανάλογη διανομή. Άρα επαναλαμβάνω, αν ήταν καθολική προστασία, αν ήταν καθολική προστασία όπως λέτε, τότε σημαίνει πρέπει να εξηγήσετε δύο απλά πράγματα. Πρώτον, ότι στο νόμο έχουν ενταχθεί 170.000 νοικοκυριά από τα 430.000 που έχουν κόκκινα δάνεια. Και το δεύτερο που πρέπει να εξηγήσουμε είναι με ποιο τρόπο προστατευόταν η πρώτη κατοικία από τον νόμο, εάν τα συνολική αξία των ακινήτων ήταν πολλαπλάσια της πρώτης. Με βάση αυτά τα δεδομένα λοιπόν, ας αποστασιοποιηθούμε από αυτή την ιδέα, είτε της Νέας Δημοκρατίας είτε του ΠΑΣΟΚ, ότι τα συστήματα προσέφεραν καθολική προστασία. Το αντίθετο θα έλεγα. Μπορώ να σας προσθέσω και το στοιχείο των απορρίψεων στο νόμο Κατσέλη, 40%. Αυτό που έκανε όμως αυτός ο νόμος, και είναι γεγονός και είχε πάρα πολλά θετικά σημεία, είναι ότι εισήγαγε δύο έννοιες που είναι βασικές και τις κρατάμε και στο νέο νόμο. Το πρώτο, την έννοια του υπερχρεωμένου νοικοκυριού, ότι ένα νοικοκυριό προσφεύγει στον νόμο όταν είναι υπερχρεωμένο, και αυτό το πλευρά του νόμου την ενισχύσαμε τον Αύγουστο, προσθέτοντας όχι μόνο τα χρέη προς τις τράπεζες, αλλά και τα χρέη προς την αφορία και στους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Άρα ενισχύσαμε το χαρακτήρα του υπερχρεωμένου νοικοκυριού και της αναγκαιότητας να ειδωθούν από το δικαστή συνολικά το σύνολο των χρεών και να ρυθμιστούν αναλόγως. Και το δεύτερο στοιχείο είναι φυσικά η προστασία της πρώτης κατοικίας, η οποία αποτελεί για τη μεγάλη πλειοψηφία των οικοκυριών που μπορούν να προστατευθούν, επειδή είναι βασικό τους περιουσιακό στοιχείο, στον νόμο αυτό. Τραβήξαμε το όριο και τα στοιχεία που έχω καταθέσει είναι αρκούντος αποκαλυπτικά. Η αντικειμενική αξία δεν το συζητώ, διότι το κριτήριο, όπως ξέρετε, το σύνολο της αντικειμενικής αξίας, η υψηλότερη που βρίσκω είναι 225.000 ευρώ. Το 100% των Ελλήνων η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας είναι χαμηλότερη από αυτή. Δεύτερο κριτήριο, το κριτήριο του εισοδήματος. Το κριτήριο του εισοδήματος, το 35.000 ευρώ που βάλαμε, καλύπτει το 63-64% των δανειοληπτών και το αντίστοιχο ποσό το 85% των ανθρώπων που κάνουν δήλωση φόρου εισοδήματος. Επαναλαμβάνω, το 85% των συμπολιτών μας είναι κάτω από αυτό το εισόδημα και το 60%
των συμπολιτών μας που έχουν πάρει δάνειο. Άρα είναι ένα δίκαιο σημείο αναφοράς πάνω από το οποίο ξεκινάει η δυνατότητα να υπάρχει ένας μηχανισμός δικαστικός προστασίας. Αυτό για τα όρια. Το δεύτερο όριο του εισοδήματος που εμπλέκεται το κράτος και στηρίζει το νοικοκυριό, αυτό που είναι στο 25%, να θυμίσω ότι σε αυτό το επίπεδο καλύπτεται περίπου σε πραγματικό εισόδημα, 15.000 δηλαδή καθαρό, 16-20.000 μειχτό, καλύπτεται περίπου το 30-35% των δανειοληπτών και στο ίδιο ποσό φτάνουμε στο 75% των Ελλήνων φορολογουμένων. Και το λέω αυτό με την έννοια όχι μόνο των αυτών που έχουν γίνει αποδέχτες δανείων, αλλά και με την έννοια της αίσθησης του μέτρου, γιατί κοινωνικές ομάδες και κατηγορίες συζητάμε. Τι κάνει ο νέος νόμος, λοιπόν, ως προς αυτά, έχοντας τραβήξει αυτά τα δύο όρια? Το πρώτο θέμα είναι να θυμόμαστε πάντα ότι αυτός ο νόμος είναι στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να επιληθεί ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι τα κόκκινα δάνεια. Μιλάμε για ένα ρεκόρ στα κόκκινα δάνεια του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, 40%. Υπενθυμίζω ότι στην Ευρώπη είναι 5-7% στο τραπεζικό σύστημα. Υπενθυμίζω ότι προχωράμε σε μια ανακεφαλαιοποίηση, όχι όμως απλά μια ανακεφαλαιοποίηση όπως οι προηγούμενες, αλλά και με την ένταξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από 1η-1η στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Άρα μπαίνουμε σε ένα ενιαίο σύστημα που ή δυνατόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε ταυτόχρονα και τα προβλήματα που κουβαλάει με τρόπο δίκαιο, σωστό και λογικό. Άρα πρέπει να αποκλιμακώσουμε τα κόκκινα δάνεια. Απέναντι σε αυτή την αποκλιμάκωση υπάρχουν μια σειρά από εργαλεία ήδη ψηφισμένα πριν από αυτό το νόμο, τα οποία ενθαρρύνουν την αναδιάρθρωση των κόκκινων δανείων και το πρασινισμά τους. Ο κώδικας διοντολογίας με το ελάχιστη διαβίωση, αναφέρομαι στα 1.100 ευρώ με βάση τη Ελστάτ, προτρέπει ουσιαστικά το τραπεζικό σύστημα να αναδιαρθρώνει τα δάνεια των δανειοληπτών με βάση τα ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης μιας οικογένειας των 1.100 ευρώ, προκειμένου να προσαρμόσει, να πρασινίσει τα δάνεια με βάση τα δεδομένα, το αντικειμενικό αυτό δεδομένο. Άρα η μείωση του εισοδήματος που έχει υποστεί ένα νοικοκυριό οφείλει υπό αυτό τον κώδικα να ενσωματώσει μια διαδικασία αναδιάρθρωσης και επαναδιαπραγμάτευσης με την τράπεζα με κάποιο αντικειμενικό δεδομένο. Ο δεύτερος θεσμός που εισηγάγαμε εμείς τον περασμένο Αύγουστο είναι η ίδρυση του δημόσιου φορέα, στον οποίο ο οποίος θα αποτυπώνει την ικανότητα ενός νοικοκυριού να εξυπηρετεί δάνεια. Τι κάνει αυτός ο φορέας? Ό,τι κάνει και το δικαστήριο. Δηλαδή, στο δικαστήριο και μόνο στο δικαστήριο και όχι στις τράπεζες, ο δανειολήπτης υποχρεούται να προσκομίσει το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων. Με βάση αυτά αποτυπώνεται η δυνατότητα αποπληρωμής ενός δανείου, αποκτά μια βαθμολογία δηλαδή, και με βάση αυτή τη βαθμολογία έχουμε ένα αντικειμενικό θεσμό όπου και οι τράπεζες πρέπει να τον σέβονται και να προσαρμόζουν τα δάνεια και ο δανειολήπτης αποκτά ένα ισχυρό πλεονέκτημα προκειμένου να διεκδικήσει μια δίκαιη ρύθμιση του δανείου του. Ανοίγουμε 50 κέντρα πληροφόρησης, ενισχύουμε τα ειρηνοδικεία για επιτάχυνση των διαδικασιών και ούτω καθεξής. Και έρχομαι υπό αυτές τις συνθήκες στο τι κάνει επακριβώς αυτός ο νόμος. Ο νόμος αυτός λέει τρία βασικά πράγματα. Πρώτον, αν όλα τα άλλα που έχουμε θέσει πριν δεν λειτουργούν και το νοικοκυριό αισθάνεται ότι η πρακτική των τραπεζών απέναντι του απειλεί ή δεν αποτελεί μια δίκαιη αντιμετώπιση, το έχει το δικαίωμα προσφύγει στον νόμο. Στον νόμο αυτό, προσφεύγοντας το νοικοκυριό και εφόσον πληρούνται τα δύο αυτά κριτήρια που είπαμε, το κριτήριο του εισοδήματος και το κριτήριο της αντικειμενικής αξίας που είναι δεδομένο, καλείται να αποφασίσει με βάση την τρέχουσα αξία του ακινήτου σήμερα. Άρα εγκαινιάζεται μια διαδικασία αποτύπωσης
του πραγματικής αξίας του ακινήτου σε εμπορικούς όρους σήμερα. Αυτό γίνεται με μια διαδικασία, θα βγάλει κάποιους κανόνες της Τράπεζας Ελλάδος, ο δικαστής θα το προχωρήσει. Ουσιαστικά με βάση αυτή την αξία, το δάνειο το οποίο φέρει ο δανειολήπτης χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το ένα τμήμα είναι αυτό που εκπορεύεται, που προκύπτει από τη σημερινή εμπορική αξία. Όλοι θα συμφωνήσουμε ότι είναι υποδεέστερη, πολύ χαμηλότερη από την αρχική αξία όταν πάρθηκε το δάνειο. Και το δεύτερο κομμάτι του δανείου είναι το μη εξυπηρετούμενο, το οποίο μπαίνει στην άκρη για 3 χρόνια με προοπτική διαγραφή στο τέλος της τριετίας. Αυτή η αναπροσαρμογή προφανώς βελτιώνει την δόση που πρέπει να εξυπηρετεί, είναι ένας διακανονισμός θετικός για το δανειολήπτη, μειώνεται λογικά η δόση, εγγράφεται όμως και η ζημιά της τράπεζας από αυτή την απομείωση του δανείου. Το δεύτερο θέμα, το δεύτερο στοιχείο αφορά την ουσία του νόμου. Ένα κομμάτι από αυτά τα νοικοκυριά, τα οποία βρίσκονται κάτω από το 25%, καλύπτονται πλήρως. Δηλαδή γίνεται αυτή η διαδικασία, αποτυπώνεται το τίμημα, το μηνιαία δόση που πρέπει να πληρώνει αυτό το νοικοκυριό. Αυτό καλείται να πληρώσει μια ελάχιστη εισφορά, υπολογίζουμε 5% για τα κάτω από 8.000, 10% για την ενδιάμεση κατηγορία και το υπόλοιπο έρχεται και το συμπληρώνει το κράτος. Αυτή είναι η δεύτερη κατηγορία, 100% προστατευμένη με κρατική αρρωγή και στήριξη. Η τρίτη κατηγορία αφορά την ενδιάμεση κατηγορία των 20.000 έως 36.000 ευρώ. Εδώ, με βάση τη νέα τιμή και τη νέα αποτίμηση, το νοικοκυριό καλείται να εξυπηρετεί το δάνειό του. Επαναλαμβάνω, με βάση τα στατιστικά μας στοιχεία, σε αυτή την κατηγορία, το ύψος δηλαδή το δανείο που έχουν πάρει αυτά τα νοικοκυριά, σε αυτή την κατηγορία, μεσοσταθμικά μπορώ να σας πω ότι σε αυτή την κατηγορία είναι περίπου 70.000 η μέση αντικειμενική αξία και περίπου 90.000 το μέσο στεγαστικό δάνειο. Με βάση αυτά τα στατιστικά δεδομένα είναι απίθανο ή πάρα πολύ δύσκολο να σκεφτούμε περιπτώσεις νοικοκυριών που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν το δάνειο που προκύπτει από την τρέχουσα εμπορική αξία σε αυτή την κατηγορία. Επαναλαμβάνω, με βάση τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε, τόσο για το μέγεθος του διαμερίσματος, μιλάμε για διαμερίσματα κάτω από 103-104 τετραγωνικά, ένα μέσο δάνειο αυτής της τάξης και ένα μέσο εισόδημα όπως φανταζόμαστε. Άρα πρέπει να, για να χάσει τη δυνατότητα ένα νοικοκυριό να εξυπηρετεί το δάνειό του και να κινδυνεύσει, πρέπει να έχει υποστεί μείωση εισοδήματος και να έχει δυσανάλογα ακριβό ακίνητο. Και σε αυτήν όμως την περίπτωση, και μπαίνω στο τρίτο και τελευταίο κομμάτι, επιστρέφει οι οριακές αυτές περιπτώσεις, ο δικαστής θα επαναφέρει το θέμα στην τράπεζα και η τράπεζα πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε άλλη πράξη πρέπει να εξαντλήσει τις δυνατότητες του κώδικα δεοντολογίας προκειμένου να αναδιαρθρωθεί το συγκεκριμένο δάνειο και να μην οδηγηθεί στην ακραία λύση. Υπό τις δεδομένες συνθήκες αυτές θα πρέπει μάλλον να συμφωνήσουμε ότι ο νόμος έχει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, έχει συγκεκριμένους περιορισμούς, θα έχει προφανώς η εφαρμογή του για 3 χρόνια, την οποία θα αναθεωρήσουμε 6 μήνες πριν ολοκληρωθεί. Θα πρέπει να δούμε πώς θα δουλέψει στην πράξη. Εμείς επενδύουμε στην ιδέα ότι ο ίδιος ο νόμος θα ενθαρρύνει τη μεγάλη αποκλιμάκωση των κόκκινων δανείων από μόνος του και ταυτόχρονα θα δημιουργήσει τα εχέγγυα για τη μεγάλη πλειοψηφία των οικοκυριών όπως ακριβώς σας την ανέφερα και νομίζουμε ότι, και επιμένω σε αυτό, ότι η ιδέα ότι υπήρχε μια ομάδα... Κύριε Υπουργέ, μας πιέζει ο χρόνος, αν είναι δυνατόν να βάλετε μια τελειώνω σε ένα λεπτό. Η ιδέα ότι υπήρχε μια μεγάλη κοινωνική ομάδα, την οποία εξαιρούμε σήμερα, είναι παραπλανητική, διότι, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, οι δύο προηγούμενοι νόμοι είχαν ο μεν νόμος Κατζηδάκη τα 36.000 ευρώ, που τα διατηρούμε πλήρως, ο δε νόμος ο αρχικός
εξοβέλιζε εκ των πραγμάτων εκείνη την κοινωνική ομάδα, το πάνω 20%, που τα ακίνητα και οι αξίες τους είναι υπερδιπλάσια της αξίας της πρώτης κατοικίας τους. Αυτό το σημείο το αναγνωρίζουμε ότι κάνουμε ένα βήμα πίσω, μάλλον καλώς κάνουμε. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα άνω